Έχεις δοκιμάσει ποτέ να ψήσεις μία ολόκληρη πασέτα σε ζωντανή φωτιά? Δύσκολο το εγχείρημα. Όχι όμως για μας το Meet & Greet Stories που γράφουμε πολλά χιλιόμετρα στο κρέας και στο ψήσιμο. Θέλεις να δεις κι άλλα συναρπαστικά ψησίματα? Ακολούθησέ μας στο κανάλι μας στο YouTube. Κάνε εγγραφή και πάτησε το κουμπάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση. Έχουμε και ένα Instagram που τα σπάει. Εδώ έχω ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι πανσέτας, ολόκληρη σχεδόν, βλέπετε, χωρίς δέρμα. Θα την ισιώσω. Κόβουμε τις άκρες για να έχουμε ένα ωραίο αισθητικά, αλλά και γευστικά αποτέλεσμα, ώστε να μην μας καεί εκεί που το δέρμα και το κρέας είναι λεπτότερο. Θα το χαράξουμε με ένα νηστέρι σε μπακλαμπαδωτά κομμάτια. Ακριβώς πριν το βάλουμε αντίκριστη φωτιά. Αλατίζουμε και κάνουμε μασάζ σαν να μην υπάρχει αύριο. Γενναιόδωρα, παιδιά. Μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε όσμωση επειδή ακριβώς δεν έχουμε δέρμα, αλλά έχουμε νόστιμο λίπος. Και θα το εμπλουτίσουμε με βότανα και χυμό από πορτοκάλι και μανταρίνια. Το ψήσιμο αντίκριστη φωτιά, παιδιά, είναι αρκετά ζώρικο. Μια τέχνη που την ξέρουν καλά οι Κρητικοί και οι Αργεντίνοι. Πάμε λοιπόν να σας δείξω πως αυτή η πανσέτα μεταμορφώνεται σε ένα έδεσμα το οποίο ούτε μπορεί να το βάλει ο νου σας. Γιατί ψήνεται και ταυτόχρονα παίρνει άρωμα από τον καπνό. Είναι ένα κομμάτι που ούτως ή άλλως έχει λίπος, οπότε ενυδατώνεται. Εγώ τώρα δεν θα του δώσω τόσο υγρασία, αλλά θα του δώσω, παιδιά, γεύση. Δάφνη, δεντρολίβανο, πορτοκάλι, χοιρινό και πορτοκάλι, παιδιά, πάνε μαζί. Μανταρινάκι. Μπυρίτσα. Μέλι. Αστεροειδή γλυκάνισο και μείγμα από διάφορα πιπέρια. Μετά από 3 ώρες, λουκούμι, παιδιά. Μπορεί αυτή τη φορά να μην είχαμε δερματάκι, αλλά είχαμε ένα λιπάκι, μπουκιά και συγχώριο. Και με το μέλι και τα μυρωδικά του και τις δάφνες και τα δεντρολίβανα και όλα αυτά, τα πιπέρια και τα μπαχαρικά, ήρθε και έδεσε και έγινε κούκλα.